Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή 24 Seconds. Είμαι ο Μάκης Δρόσος και θα είμαστε μαζί για μία ώρα από τώρα μόνο για μπάσκετ, όπως συμβαίνει πάντοτε με την συγκεκριμένη εκπομπή. Να καλωσορίσω τρεις φίλους και τρεις εξαιρετικούς συναδέλφους, ξεκινώντας από τον Σπύρο τον Καβαγεράτο. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τον Σωτήρη τον Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάκη. Και τον free ελεύθερο Βασίλη Παπαθεοδόρου. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να εξηγήσω τι είναι το Free. Το Free είναι το καινούριο σου blog, στο οποίο γράφεις. Θέλεις να μπεις στη διεύθυνση, για να μην κάνω εγώ λάθος. Ναι, είναι το freebilly14.wordpress.com. Εντάξει, είναι μια ερασιτεχνική προσπάθεια. Δεν έχει να κάνει με ό,τι κάναμε ως τώρα, είτε με το Sport.gr, είτε με τον Gazeta.gr. Είναι ένα καθαρά προσωπικό blog όπου εκεί απλά γράφουμε τις σκέψεις μας. Αντί να τα γράφουμε στο Facebook, που οι περισσότεροι από εμάς έτσι κι αλλιώς τα γράφαμε, αποφάσισα να τα γράφω σε ένα blog. Να γράφει αυτά που δεν γράφονται. Λοιπόν, και έχεις ήδη πρόταση συνεργασίας, γιατί η Νίκη την ακούω, η οποία λέει θα γράφω κι εγώ κάτι, θα ήθελε πάρα πολύ να γράψει. Και θα γράφουν κι άλλοι. Στην πορεία θα γράψουν κι άλλοι, είναι βέβαιο αυτό. Ωραία. Σήμερα το βράδυ, για παράδειγμα, θα γράψει ο Σπύρος ο Καβαλιέρατος. Ή μάλλον θα τα πει. Το ήξερε αυτό ή σου το πει τώρα για να σε δεσμεύσει. Μου είχε πει ότι περίπου ότι θα γράψω. Δεν μου είχε πει τι θα γράψω. Και αύριο νομίζω ο Σωτήρης ο Γεωργίου. Ωραία, εντάξει. Οπότε και εσύ μεθαύριο. Κατάλαβε. Έχει βγάλει πρόγραμμα τώρα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος σχεδόν της Ευρωλίγκα. Έγινε και το χθεσινό παιχνίδι. Τα περισσότερα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Μικρό είναι το ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τις χιαστή διασταυρώσεις. Να δούμε τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια πλην του Παναθηναϊκού και να μπούμε μέσα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Η Λαμποράλ πήρε τον Ισπανικό εμφύλιο σε ένα διάφορο πάντως μάτς μέσα στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα, καθώς επικράτησε με το εντυπωσιακό 97-86, αν και έχανε με 50-35 στο ημίχρονο. Η Μπαρτσελόνα του Παπα-Νικολάου έκανε την πρώτη της εντός έδρας ήττα μετά από το 2006, με τον Έλληνα διεθνή φόρουαρντ να μένει στα ρηχά με μόλις 3 πόντους. Η καταλανική ομάδα είχε το μυαλό της στα play-off, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση, ενώ η Λαμποράλ έκανε το τέταρτο διπλό της, έχοντας έναν ασύλληπτο Νοτσιόνι με 37 πόντους και 4 τρίποντα. Για την Μπαρτσελόνα, ο Ναβάρο είχε 25 πόντους με 4 τρίποντα, με τα οποία ξεπέρασε τα 500 εύστοχα στη διοργάνωση, αλλά οι γηπεδούχοι χωρίς άμυνα δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Η ΤΣΣΚΑ έκανε το καθήκον της και πλέον περιμένει. Η ρωσική ομάδα, αν και χωρίς το Τεόντοσιτς, νίκησε δίκαια στο Ισραήλ με 81-76 τη Μακάμπη του Σοφοκλής Οσιανίτη, που είχε 11 πόντους, και περιμένει ένα δύσκολο αποτέλεσμα για να πάρει την πρώτη θέση. Καθώς είναι μάλλον απίθανο να χάσει σήμερα η Ρεάλ στο Κάουνας από την αδιάφορη Ζαλγκύρης. Η ΤΣΣΚΑ προηγήθηκε με 11-23, αλλά η Μακάμπη κατάφερε να το ισορροπήσει το παιχνίδι, κάνοντας το 66-61. Σε εκείνο το σημείο δέχτηκαν ένα 2-13 επιμέρους σκορ και εκεί μίλησε η άμυνα της ομάδας του Μεσίνα, που είχε κορυφαίο τον Τζάκσον με 18 πόντους, ενώ για τη Μακάμπη ο Ράις είχε 15. Για το γόητρο και μόνο η Φενέρ του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς πήρε το τουρκικό εμφύλιο στο παιχνίδι των απογοητευμένων απέναντι στην Εφές, τον Αγγέλου και Βασιλιάδη, που είχε 12 πόντους με 3 τρίποντα. Η Φενέρ επικράτησαν και με απουσίες, με 84-65 της Εφές, με τον Ζόριτς να έχει 20 πόντους και τον Σαββάς 18, και αποκάλυψε τον 18χρονο Ουργουλού με 12 πόντους και 7 ασίστ. Η Εφές, που επίσης αποκλείστηκε, έπαιξε χωρίς τους Ερντέν, Πλάνινς και Γκόρντον. Έκανε το καθήκον της και περιμένει ένα θαύμα για την πρόκριση. Η Λοκομοτίβ Κούμπαν ήθελε νίκη με 30 πόντους και πάνω για να ελπίζει βάσιμα. Τελικά κέρδισε με 84-75 την αδιάφωνη Μπάγερν και περιμένει ήττα της Γαλατά σήμερα στην Τουρκία από την Παρτίζαν για να πάρει το εισιτήριο για τα play-off. Η ρωσική ομάδα είχε και διαφορές 15 πόντων με κορυφαίους του Σιμών και Μπράουν με 18 πόντους, ενώ η Μπάγερν είχε τον Τέτοβιτς με 16 και έκλεισε την πρώτη της χρονιά στην Ευρωλίγκα με μια εξαιρετική παρουσία. Συνοπτικά τα αποτελέσματα: Κούμπαν Μπάγερν 84-75, Ούλκερ Εφές 84-65, Μακάμπι ΤΣΣΚΑ 76-81, Μπαρτσελόνα Ραμποράλ 86-97, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 68-65. Λοιπόν, αυτά έγιναν στα χθεσινά παιχνίδια πλην το ντέρμπι, που υπάρχει ξεχωριστό βίντεο για να δούμε τι έγινε. Σπύρο, η Μπαρτσελόνα ήταν να μην χάσει. Έχασε από την Αρμάνι την προηγούμενη αγωνιστική. Έχασε και χθες από την Λαμποράλ
αν και αδιάφορη, στην πρώτη της ΣΥΤΑ το 2000. Το Σάββατο. Το. Και από τη Σαραγώσα. Α, ναι, στο Ισπανικό. Εντάξει, κρατάμε ότι ήταν αίτητη περισσότερο στο Top 16. Πρώτη ήττα από το 2006 εντός έδρας στην συγκεκριμένη φάση. Αλλά νομίζω ότι ελάχιστη σημασία παίζουν και οι δύο ήττες της Μπαρτσελόνα, σαν να μην έχουν γίνει. Έγιναν αφότου που πήρε την πρόκληση, αφότου εξασφάλισε την πρώτη θέση. Νομίζω ότι είναι λογική η χαλάρωση και θα ήταν περισσότερο κακό για την Μπαρτσελόνα να πάει με 14-0 την επόμενη φάση. Θα έχει πολύ βάρος. Και αποφορτίζει, αποφορτίζει κιόλας την ομάδα από την ψυχολογία ότι έχει κάνει μόνο νίκες, πρέπει να συνεχίσει μόνο με νίκες. Ήταν ό,τι καλύτερο αυτό μπορούσε να τη συμβεί. Νομίζω ότι το μάτς με τη Λαμπορά είναι αστείο μάτς. Δηλαδή είναι ούτε φορά, φιλικό. Είναι η πρώτη φορά που υποστήριξα τον Πασκουάλ. Είπα, εντάξει, είναι λογικό. Δεν τρέχει τίποτα. Αφού έχει συμβεί για αυτό στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι φαβορή η Μπαρτσελόνα. Πάντως δεν μπορεί η Μπαρτσελόνα να τρώει 97 πόντους για ένα φυσιολογικό. Δεν το δίνουν σημασία, χαλαρώνουν. Γιατί υπάρχουν τα play-off. Φαντάζεστε τώρα να. Είναι το ό,τι καλύτερο αυτό για την Μπαρτσελόνα. Παίζει χαλαρά, σαν να κάνει προπόνηση και κρατά ενέργεια για τα play-off. Σωστό. Δεν θα έχει τόσο μεγάλη δυσκολία νομίζω. Ακόμα και με ένα άσχημο παιχνίδι να κάνει, σίγουρα θα μπορέσει να το διορθώσει στην πορεία γιατί έχει τον πιο εύκολο αντίπαλο στα πρώιμη τελικά. Mm-hmm. Βασίλη, η ΤΣΣΚΑ φάνηκε σε κάποιο σημείο ότι δεν ελέγχει λιγάκι το παιχνίδι στο Ισραήλ. Στη συνέχεια και παρά την απουσία του Μίλος Τεόντος, κατάφερε να πάρει το διπλό. Έκανε το δικό της χρέος και τώρα πλέον περιμένει να δει τι θα κάνει η Ρεάλ σήμερα. Η λογική λέει ότι η Ρεάλ θα περάσει σήμερα από το Κάουνας. Εκτός και αν η Ρεάλ για κάποιον δικό της λόγο δεν θέλει να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να θέλει να το κάνει. Βέβαια τη βολεύει γιατί θα αποφύγει την Μπαρτσελόνα βγαίνοντας πρώτη στον ημιτελικό. Ναι. Δεν ξέρω αν φτάνει μέχρι εκεί το μυαλό της και αν τέλος πάντων θεωρούν ότι είναι αξεπέραστο εμπόδιο η Μπαρτσελόνα σε έναν ημιτελικό. Κανείς δεν ξέρει βέβαια. Η λογική πάντως λέει μπασκετικά ότι δεν μπορεί η Ρεάλ να μην περάσει από εκεί εκτός και αν το επιδιώξει να χάσει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα παιχνίδια που έρχονται και στους προημιτελικούς που είναι πολύ μεγάλα παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι οι μεγαλύτερες δοκιμασίες που έχουν περάσει οι δύο αυτές ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Παρόμοια κατάσταση έχει βρεθεί ο Παναθηναϊκός το 2011 με την Μπαρτσελόνα αλλά και πέρυσι. 1-1 ήταν οι δύο σειρές, δηλαδή με ντεζαβαντάς έδρας. Όμως με άλλες καταστάσεις και άλλες ομάδες και άλλους παίχτες. Γιατί, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει μια σειρά με τη Ζαβαντάς έδρας, με τον Διαμαντίδη και τον Μπατίστη να είναι 3 χρόνια πιο μεγάλη από το 2011, όταν έκανε τον break στη Βαρκελόνη και γύρισε εδώ. Αλλά και πάλι σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ρεάλ είναι καλύτερη ομάδα, είναι πιο έτοιμη, έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα, έχει και το πλεονέκτημα έδρας. Επιτρέπεται, κατά τη δική μου άποψη, και ένα λάθος της Ρεάλ στο δικό της γήπεδο. Άσχετα που θα περιπλέξει την κατάσταση, γιατί με 2-0 προφανώς ο Παναθηναϊκός θα έχει ελάχιστες πιθανότητες να γυρίσει τη σειρά. Αλλά εάν πάντα θεωρητικά μιλάμε έτσι, η Ρεάλ φτάσει στο 2-0 με τον Παναθηναϊκό, νομίζω θα είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα break εκεί, ένα match, ώστε να φέρει τη σειρά κοντά. Δεν θα θεωρώ καν ότι θα έρθει στα ίσα, ακόμα και αν γίνει 1-1 εκεί. Θα συνεχίσει η Ρεάλ να είναι φαβορή και αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματά της όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Σωτήρη, πριν πιάσουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, γιατί θα δούμε το βίντεο τώρα που θα ακολουθήσει, η Κούμπαν στο δικό της παιχνίδι έκανε το καθήκον της. Εδώ ξαναμπαίνει πάλι το ερώτημα με το πώς έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά της στην τελευταία αγωνιστική η Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι το αυτονόητο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, θα ήταν οι ομάδες οι οποίες έχουν κίνητρο και κάτι παίζουν στα δικά τους παιχνίδια την τελευταία αγωνιστική να παίζουν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Η Ευρωλίγκα έχει ένα πολύ ωραίο προϊόν. Έχει κάνει καλές κινήσεις, αλλά έχει κάνει και δύο μεγάλες γκέλες. Δεν επιτρέπεται να παίζονται δισεκατομμύρια, να παίζονται προκρίσεις κτλ. Και να μην είναι ίδια ώρα οι αγώνες και ίδια μέρα. Το έκανε και στην πρώτη φάση. Το βλέπουμε και σε αυτή τη φάση. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, γιατί όπως είδα τα αποτελέσματα θα κριθούν όλα στις ισοβαθμίες της Ρεάλ με την Τζεσεκά αλλά και την πρώτη θέση, αλλά και της Κούμπαν με τη Γαλατά για την τέταρτη θέση. Θα κριθούν στο συνολικό goal average, τη συνολική διαφορά πόντων, γιατί έχουν απόλυτη ισοβαθμία στα μεταξύ τους και στη διαφορά πόντων σε ήττα νίκη. Συνεπώς δεν θα άλλαζε κάτι με βάση δηλαδή ότι θα πρέπει να κερδίσει 40 πόντους η Κούμπαν, για παράδειγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι γκέλα της Ευρωλίγκα αυτή, όπως η γκέλα είναι και για μένα, το γεγονός που το έχω ξαναπεί, ότι θα έχουμε μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή, την ώρα του επιταφείου, αγώνες που θα διακινούνται δισεκατομμύρια κτλ. Για μένα είναι απαράδεκτο γεγονός.
Πρέπει να υπάρχει σεβασμό κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα. Δεν λέω το Πάσχα. Το Πάσχα είναι γιορτή. Α παίξουν τη Δευτέρα του Πάσχα, α παίξουν την Κυριακή του Πάσχα. Αλλά μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Παρασκευή είναι απαράδεκτο να γίνονται αγώνες. Από εκεί και πέρα η Κούμπαν έκανε το καθήκον της. Θαύματα λέει γίνονται. Δηλαδή να χάσει Γαλατά το θεωρώ απίθανο. Από την Παρτίζαν η οποία έχει κερδίσει ένα παιχνίδι στα τελευταία 2,5 χρόνια του και το ένα παιχνίδι ήταν με τον Ομπράντοβιτς και τη Φενέρ. Ωραία. Για να πάμε τώρα στα δικά μας, είδαμε ένα όχι τρομερά ποιοτικό παιχνίδι ή θεαματικό χθες στο ΣΕΦΑ, αλλά ως προς την εξέλιξή του νομίζω ότι αποζημίωσε οποιονδήποτε το παρακολούσε είτε μέσα από το γήπεδο είτε από, από τις οθόνες της τηλεόρασής του. Να δούμε το βίντεο για το τι έγινε χθες και τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές και ξανερχόμαστε για να το κουβεντιάσουμε. Βαγγέλης Μάντζαρης και Κώστας Λούκας έκαναν την περισσότερη δουλειά μέσα στο παρκέ, αφήνοντας τον Βασίλη Σπανούλη να γίνει ο ήρωας της τελευταίας στιγμής. Με 4,7 δευτερόλεπτα να απομένουν για την λήξη, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, που μέχρι εκείνο το σημείο είχε μόλις 6 πόντους, σηκώθηκε από τα 8 μέτρα και ευστόχησε σε ένα καταπληκτικό τρίποντο. Αυτό έμελε να είναι και το νικητήριο με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν μετά από 3 συνεχόμενες ήττες του Ιωνίου αντιπάλου τους Παναθηναϊκού με 68-65 και να κατακτούν στο φινάλε του top 16 της Ευρωλίγκας στην τρίτη θέση του ομίλου, αφήνοντας την τέταρτη τους πράσινους. Ο Σπανούλης κέρδισε το μάτς στο τέλος με την προσωπικότητά του. Ο Σλούκας έβαλε μεγάλα σουτ. Ο Μάντζαρης είδα ότι η εμφάνιση έκανε και ένα παιδί 19 χρονών στον Παπαπέτρου έπαιξε 17 λεπτά σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι πέρα από την προσφορά και των άλλων Petway. Ντάνστον που ήταν καταπληκτική, Σερμαντίνη, όλα τα παιδιά, αλλά θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες παίκτες της ομάδας μας να παίζουν τόσο πολύ σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμείς πληρώσαμε το κακό μας τρίτο δεκάλεπτο και τα πολλά λάθη στο τέταρτο. Λάθη τα οποία πιστεύω ότι έκριναν το παιχνίδι. Τελείωσε αυτός ο κύκλος για μας. Κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται στην Ευρώπη. Και πρέπει μέσα, ειδικά από το τέταρτο σημερινό δεκάλεπτο, να δούμε τι δεν πήγε καλά και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Ήρθα ενεργά στο ΣΕΦ μετά από κάποια χρόνια. Δυστυχώς για μας δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Δώσαμε μια πολύ καλή μάχη, παίξαμε καλά για μεγάλα διαστήματα. Και παράλληλα με τα κακά, θα κρατήσουμε και τα καλά. Μετά από 3 άστοχα λεπτά, ο Παπαπέτρου έσπασε το ρόδι για τον Ολυμπιακό που προηγήθηκε στο 6ο λεπτό με 13. Για τα επόμενα όμως 5 ευστόχησε σε μόλις 2 σούτ του Ντάνστον, εν αντιθέση με τον Παναθηναϊκό που έτρεξε ένα επιμέρους 4-19 και προσπέρασε με 14-21. Το εντυπωσιακό κάρφημα του Petway για το 16-21 δεν ήταν αρκετό για να αφυπνίσει τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, που ήταν στη συνέχεια τον Μαυροκεφαλίδη να κάνει στο 15ο λεπτό το -8 για τον Παναθηναϊκό. Στην αμέσως επόμενη φάση ο Ράιτ έστειλε για πρώτη φορά την διαφορά σε τριψήφια επίπεδα και το 19-29, ενώ ο Φώτσης έκανε και το -11 και τους πράσινους πριν ο Περπέρογλου μειώσει από το τρίποντο σε 29-37, ακριβώς με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα με τον Παναθηναϊκό τα παιχνίδια είναι δύσκολα και ξεχωριστά. Λέει, σήμερα δείξαμε μεγάλη καρδιά ως ομάδα όταν ένα προβάδισμα και τρέξαν ένα σερί, νομίζει 11 πόντους. Λειτουργήσαμε ως ομάδα και επιστρέψαμε. Δεζαβού με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, καθώς για 3 λεπτά καμία ομάδα δεν σκόραρε. Την λύση έδωσε ο Ματσιούλης με τον Λιθουανό να ευστοχεί σε 2 συνεχόμενα σουτ για το 29-41 στο 24, με την απάντηση του Ολυμπιακού να είναι άμεση. Πρώτα το τρίποντο του Μάντζαρη. Η τάπα του Λούκασον Ράιτ, το κάρφωμα του Ντάνσον και νέο τρίποντο του Μάντζαρη βοήθησαν τους γηπεδούχους να τρέξουν ένα επιμέρους 16-1 και να προσπεράσουν και πάλι μετά από αρκετή ώρα με 45-42 στο 29. Νομίζω είμαστε σε καλό φεγγάρι. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε καλή φόρμα. Έχει βέβαια κάποια νεκρά διαστήματα, αλλά παίζει και έχει την ψυχολογία ότι θα κερδίσει κάθε παιχνίδι. Όπως έκανε και σήμερα, δεν σταμάτησε να παλεύει και σίγουρα το χρωστάμε πάρα πολύ και στον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε σήμερα. Θέλω να βγούμε τρίτη. Τώρα από εκεί πέρα όποιος έχανε θα πέφτει πάνω μας. Τίποτα, έχουμε να δώσουμε τα πάντα πάλι απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα και ελπίζω για το καλύτερο. Οι πράσινοι δεν πανικοβλήθηκαν βλέποντας τον Ολυμπιακό να έχει βρει ρυθμό και απάντησαν με τον ίδιο τρόπο. Εύκολα καλάθια και ένα επιμέρους 12-1 τους έβαλε και πάλι στην θέση του οδηγού με 46-54 διαχειρός Γκίστ με το -8 να μένει έως και το 34ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε ορισμένες εξαιρετικές ενέργειες και επιλογές και πήρε την νίκη. Και οι δύο ομάδες πάλεψαν, έχουν τον απόλυτο σεβασμό η μία για την άλλη. Ο Ολυμπιακός κέρδισε και αυτό ήταν το δίκαιο σύμφωνα με την απόδοση που είχε. Εμείς κάναμε σημαντικά λάθη προς το τέλος και τα πληρώσαμε. Τώρα έχουμε τα play-offs. Είτε με τη Real Madrid είτε με τη CSKA, θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε τον αντίπαλο και να παλέψουμε.
Και η Ρεάλ να έρθει, παρότι έχει κερδίσει 23 συνεχόμενα μάτς και έχει μόλις δύο ήττες, ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα να παλέψει και το φαβορί θα πρέπει να αποδεχθεί. Η πρόκριση θα είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να ξαναμπούν στη διεκδίκηση της νίκης και με τον Σλούκα να ευστοχεί σε 3 συνεχόμενα τρίποντα, έφεραν το μάτς στα ίσα κάνοντας το 39 το 63-63, ενώ ο Σπανούλης έδωσε και το προβάδισμα για την ομάδα του κάνοντας το 65-63. Ο Μαυροκεφαλίδης ισοφάρισε εκ νέου μετά από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και φτάσαμε στα τελευταία 4,7 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ο Σλούκας επανέφερε και τον Σπανούλη, ο οποίος μπροστά στον Γκίστ στικώθηκε από τα 8 μέτρα, πετυχαίνοντας τον νικητήριο καλάθι, αναγκάζοντας τους πρόεδρους του Ολυμπιακού να πανηγυρίσουν έξαλα και τον ίδιο να ξεσπάει. Invasión. 68-65, 5 décimas. Tienen que aparecer ahí hasta los geos. Mira, todavía se levanta pidiendo ruido a la gente. ¿Cómo ha podido meter eso? Η διαδρομή του καθενός κρίνεται από τι έχει καταφέρει. Και αν λοιπόν υπάρχει κάποιος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που έχει καταφέρει πολλά πράγματα, αυτός είναι ο συγκεκριμένος, ο Σπανούλης. Ο Βασίλης είναι ο ηγέτης της ομάδας. Αυτή τη στιγμή προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Και σίγουρα χρειάζεται στήριξη ολονών γιατί είναι ο μεγάλος παίκτης αυτής της ομάδας και φάνηκε και σήμερα ποιος θα πάρει το παιχνίδι. Δεν υπήρχε κανένας άλλος που θα μπορούσε να πάρει αυτή την απόφαση. Την πήρε και σκόραρε. Νομίζω τα λέει όλα αυτό. Λοιπόν, το παιχνίδι χθες τουλάχιστον για εμένα δεν ήταν εξαιρετικό ποιοτικά, αλλά επιμένω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε στο τέλος αποζημίωσε και τους πλέον απαιτητικούς. Σπύρο, ήταν ένα παιχνίδι που είχε μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, στο ξεκίνημά του λέω: όχι, αυτό θα είναι χειρότερο και από το πρώτο μάτσο που είδαμε στο σεφ. Δεν θα ξεπεράσει τους 50 με τίποτα έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι. Μετά λες: ο Παναθηναϊκός το έχει καθαρίσει και το ελέγχει. Και έρχονται εκεί Σλούκας και Σπανούλης στο τέλος, οι οποίοι είχαν διαφορετική άποψη και πήραν μία νίκη. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έδειξε ότι έχει διάθεση να κάνει συντήρηση ή χαλαρότητα στο συγκεκριμένο μάτσο. Εννοείται πως και οι δύο θέλανε να πάρουν την τρίτη θέση. Νομίζω ότι ο άνθρωπος που άλλαξε το παιχνίδι και έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό είναι ο Σλούκας, που κάνει το 56-60, το 59-62 και το 63-63 με τρεις προσωπικές ενέργειες. Δηλαδή δεν ήταν τρίποτα, βγήκε μόνος του. Σουτάρε δύο φορές μπροστά σε αντίπαλο και άλλη μία μετά από το screen την πρώτη πάσα. Μετά από ένα σημαντικό κλέψιμο του Παπαπέτρου στο transition του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός εκεί κρατούσε τη διαφορά των 6 πόντων και μέναν 2 λεπτά, νομίζω ότι δεν θα έχανε το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε καθόλου καλή στιγμή. Σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο και ας είχε κάνει κάποια λάθη. Ο Σλούκας λοιπόν με 3 τρίποντα στο καθοριστικό σημείο βάζει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Εδώ είναι ο Σλούκας, ο οποίος φαίνεται τι έκανε χθες. Ναι, δεν φαίνεται τόσο πολύ, με την έννοια ότι από τους 12 πόντους 9 είναι στο τελευταίο τετράλεπτο, οπότε είναι πολύ πιο σημαντικό να διευκρινίσουμε. 5 assist είναι αυτές που έδωσαν βοήθεια στον Ολυμπιακό, γιατί δημιούργησε ο Σλούκας. Πέραν τούτου, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο Σπανούλη και όλοι μιλάμε για το τρίποντο, αλλά νομίζω το δύσκολο καλάθι ήταν το δίποντο. Διότι ήταν το πρώτο που βάλε μπροστά στο Γκίστ μετά από πάρα πολύ καιρό, με μια πολύ δύσκολη προσπάθεια και έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό σε ένα σημείο που αν δεν το έδινε ο Παναθηναϊκός για την τελευταία επίθεση και θα μπορούσε να την κρατήσει όλη και να πάρει την νίκη. Το πιο δύσκολο καλάθι για τον Σπανούλη ήταν κόντρα στον Γκίστ, γιατί έφτιαξε την ψυχολογία του και μετά και να αστοχούσε στο τρίποντο θα πήγαινε το παιχνίδι στην παράταση. Απλά θα ακούγε λίγο γκρίνια πάλι ότι δεν μπορεί να βάλει τελευταίο καλάθι. Το τρίποντο του Σπανούλη δεν είναι μόνο η τρίτη θέση, είναι ότι έφτιαξε ένα διαφορετικό story πλέον, ότι μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και μπορεί να νικήσει και τον Γκίστ που ήταν ο κακός του δαίμονας. Βλέποντας και την κάρτα που είδαμε και έπαιξε νωρίτερα Βασίλη, είδαμε, το είπε ο Σπύρος προς το τέλος, ότι ο Σπανούλης πέτυχε ένα καλάθι με το οποίο χάρισε την νίκη στην ομάδα του, το οποίο το έψαχνε σε αρκετά παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό φέτος. Άρα είναι ένα επιπλέον όφελος ψυχολογικά και για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Σε διαφορετική περίπτωση, τόσο Σπανούλης όσο και Διαμαντίδης δεν είχαν κάνει αν δεν είχε μπει το συγκεκριμένο καλάθι, ήταν κακοί. Γενικά και από τα νούμερα προκύπτει, αν δεις, εδώ την έχουμε μπροστά μας την εικόνα, πριν τα δύο τελευταία καλάθια του Σπανούλη, δηλαδή μιλάμε πριν τα τελευταία 24 δευτερόλεπτα, ο Σπανούλης έχει στο παιχνίδι 2 στα 9 σουτ, έχει μία assist, έχει 4 λάθη. Συναγωνίζεται με τον Διαμαντίδη στο παιχνίδι, ποιος είναι χειρότερος.
οι δύο καλύτεροι παίκτες αυτή τη στιγμή, οι δύο από τους καλύτερους παίκτες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουν οι στροφές. Είναι σίγουρο ότι οι άμυνες έχουν προσαρμοστεί πάνω τους, αλλά δεν δικαιολογούνται τέτοιες αποδόσεις. Ακόμα κι αν ο Σπανούλης ουσιαστικά κρύβεται κάτω από το χαλί, η κακή του απόδοση σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, η κάκιστη απόδοση σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, διότι δεν είναι ότι είναι άστοχος, είναι ότι έχει πολύ κακές επιλογές, είναι ότι κάνει λάθη χωρίς καμία πίεση, πετάει την μπάλα στο πουθενά. Και έχουμε αντίστοιχα χθες και το Διαμαντίδη. Ο οποίος Διαμαντίδης έχει κάνει και καλά παιχνίδια, αλλά χθες έκανε το χειρότερό του απέναντι στον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, ο Αλβέρτης τον κράτησε περισσότερο και από τον χρόνο του φάνηκε. Είδε, διαπίστωσε ότι δεν είναι σε καλή μέρα, ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Τον έριξε στο τέλος. Είναι πάντοτε η συζήτηση αν έναν παίχτη ο οποίος σου κάνει τη διαφορά, στο τέλος τον βάζεις ενώ φαίνεται ότι είναι σε κακή κατάσταση. Και από το παρολίγον λάθος του Διαμαντίδη έχει ξεκινήσει το καλάθι το τελευταίο του μαυροκεφαλή, διότι η πάσα που κάνει πολύ κακή στον Κάρι. Ο Κάρι συγκρατεί την μπάλα με τα βίας και από δική του ενέργεια σωστή. Γίνεται η ασίστ στο Μαυροκεφαλίδη. Εντάξει, ο Αλβέρτης είναι λογικό να ποντάρει στο Διαμαντίδη. Δεν θα μπορούσε να ποντάρει σε κάποιον άλλον στις τελευταίες φάσεις. Ακόμα και οι παίκτες του Ολυμπιακού στην τελευταία φάση πάνω στο Διαμαντίδη πάνε. Παρότι έχει 0 στα 4 σουτ, παρότι είναι άστοχος, παρότι είναι σε κακή μέρα, σε ποιον θα πάνε. Και ο Αλβέρτης επίσης από την άλλη πλευρά ρίχνει τον Γκί στις τελευταίες φάσεις πάνω στο Σπανούλη, παρότι γνωρίζει ότι ο Σπανούλης δεν μπορούσε να βάλει ούτε μόνος του καλάθι. Κι όμως ξέρουν και οι προπονητές πολύ καλύτερα από εμάς ότι αυτές οι προσωπικότητες κρίνουν τα παιχνίδια και το πιο λογικό ήταν τελικά αυτό που έγινε. Και ο Σπανούλης να ευστοχήσει και ο Διαμαντίδης αν έπαιρνε ένα τέτοιο ανάλογο σουτ και αυτό ήταν πάρα πολύ πιθανό όπως το έχει κάνει τόσες και τόσες φορές να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά ωφέλη από τη χθεσινή νίκη και τον τρόπο που έγινε κυρίως, διότι θεωρώ ότι είναι πάλι κακός στο μάτς. Πάλι είναι μη ανταγωνιστικός τόσο πολύ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, από τη συνολική διάρκεια του αγώνα, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, και ειδικά σε ένα ξένο γήπεδο. Φαίνεται να είχε πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού, αλλά αυτή η νίκη με τον τρόπο που ήρθε στο τέλος, νομίζω ότι θα βοηθήσει και ψυχολογικά τον Ολυμπιακό στα play-off, πρώτον. Και δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη του από βαθμολογική άποψη, δεδομένου ότι πάει. Το πιο πιθανό είναι ότι πάει πάνω στην ΤΖΣΚ. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που είναι αντιμετωπίσιμη από τον Ολυμπιακό, έστω και αν είναι με μειονέκτημα έδρας. Σωτήρη, βλέπουμε εδώ ότι οι δύο ομάδες δεν κάνανε καλό παιχνίδι. Τα ποσοστά τους ήταν αρκετά. Και η στατιστική του Ολυμπιακού εδώ. Ναι. Του Ολυμπιακού και δεξιά του πάνω. Όχι, ήταν έτσι. Ήταν δύο φορές το ίδιο, αλλά δεν πειράζει. Θα το διορθώσουν γιατί το είδαν οι άνθρωποι και θα το διορθώσουν τώρα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμα παιχνίδι άνοιξε πολύ το rotation. Αυτό πλέον δεν ξέρω αν έχει μπει στην φιλοσοφία του Αλβέρτη. Νομίζω μόνο ο Παπάς δεν αγωνίστηκε χθες από τον Παναθηναϊκό. Και αν πλέον έχει κερδίσει για τα καλά τον Μαυροκεφαλίδη, που σίγουρα ήταν το πρόσωπο της αναμέτρησης. Και είναι θέμα, ο Παναθηναϊκός φεύγει χαρούμενος από το χθεσινό μάτς. Κρατάει δηλαδή ότι διαχειρίστηκε μέσα σε μια δύσκολη έδρα για τη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού καλά το μάτς, ή κρατάει την ήττα ότι στο τέλος δεν μπόρεσε να κρατήσει το διπλό που θα του έδινε και την τρίτη θέση στον όμιλο. Η ήττα μένει πάντα, όπως και το κάνουμε, γιατί και ντέρμπι χάθηκε και τρίτη θέση. Αυτό το οποίο κρατάω εγώ είναι ότι ήταν για μένα το καλύτερο παιχνίδι φέτος μεταξύ των δύο. Σαφώς δεν περιμένουμε σκορ και θέαμα. Έτσι. Η τακτική, εμένα μου αρέσει η τακτική και στο NCAA η τακτική πουλάει και η δύναμη. Για παράδειγμα, είναι άλλο πώς βλέπει ο καθένας στο μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, εγώ κρατάω τις εξαιρετικές συνθήκες που είχαμε και στο ΆΚΑ και χθες, και αυτό αποδεικνύει τελικά για τιμωρησία στην Ελλάδα και τα εκπτωτικά κουπόνια τα οποία υπάρχουν όταν τιμωρηθείς, είναι αυτά τα οποία οδηγούν στις συμπεριφορές που οδηγούν. Αυτό το κρατάμε, ότι στην Ευρωλίγκα δεν έγινε το παραμικρό, όπως και με τους διαιτητές δεν ασχολήθηκε κανείς, που αν ήταν Έλληνες θα είχαμε, όπως έλεγε ο Βάσιλης, θα είχαμε ιστορίες για αγρίους. Γιατί δεν ήταν καθόλου καλή η ποιότητα της διαιτησίας. Ακριβώς, ακριβώς. Και γενικώς η Ευρωλίγκα έχει χειρότερη διαιτησία νομίζω από το ελληνικό πρωτάθλημα στους τελικούς. Αλλά είναι ότι δεν υπάρχει προκατάληψη, όπως λέει ο Σωτήρης. Αν δεν υπάρχει προκατάληψη σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή σε τα σφυρίγματα που έχουν δοθεί χθες, αν δίνονται σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, θα είχαμε είσοδο μέσα στο παρκέ. Ακριβώς. Αυτό το οποίο εγώ κρατάω είναι ότι είδαμε πολλά και ενδιαφέροντα σημεία και κέρδισαν πολλά πράγματα και οι δύο ομάδες. Κατά πρώτον, ο Ολυμπιακός έδειξε για μια ακόμα φορά ότι μπορεί να γυρίσει παιχνίδι χωρίς ο Σπανούλη και ντέρμπι. Το γύρισε από το 29-42 με τον Σλούκα και το κέρδος του Ολυμπιακού είναι ο Σλούκας, ο οποίος
Επανήλθε σε αυτό που είχε πει και ο Σπύρος την προηγούμενη φορά εδώ, ότι του λείπει το σουτ, το καλάθι του εύκολο. Το βρήκε το εύκολο καλάθι του, βγήκαν τα τρίποντα χθες και κερδίζει τον Σλούκα. Με αυτή την έννοια ο Ολυμπιακός, έτσι, γιατί ο Σλούκας ούτως ή άλλως ήταν παίκτης κομβικός για μένα. Απλά ήταν ντεφορμέ τους τελευταίους δύο μήνες. Ο Μάτζαρης έχει γυρίσει καλύτερος, ενώ το τελευταίο δίμηνο είχε χαθεί από όταν πριν, διότι κάνει πάρα πολύ. Βλέπουμε και τι έχει κάνει ο Μάτζαρης, ο οποίος επίσης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. 9 rebound, 5 assist. Ο Μάτζαρης τελευταία 4 που είχε 9 rebound. Ακριβώς. Κάνει τρομερές δουλειές πέρα από το κομμάτι της άμυνας και πάνω στο διαμαντίδι και γενικότερα, να δωρήσει και την κάρτα. Βλέπουμε πώς κέρδισε. 9 rebound, 5 assist. Υπερπλήρη στατιστική, έτσι. Λοιπόν, και παίρνει και σουτ. Και νομίζω αυτό ήθελα να πω, ότι το πιο κουφό από όλα είναι ότι ο Μάτζαρης έχει εκτελέσει 11 σουτ. Ακριβώς. Αυτό είναι το απίθανο της ιστορίας. Διότι ο Μάτζαρης ήταν ένας παίκτης ο οποίος μέχρι πριν από 1-2 μήνες δεν κοιτούσε το καλάθι. Φοβόταν να πάρει το σουτάρι. Δεν κοιτούσε το καλάθι. Τώρα λοιπόν και το κοιτάει και εκτελεί και πάει και προς τα μέσα. Βεβαίως ότι πάει προς τα μέσα, συγγνώμη, το έχει κάνει, έχει κάνει διάφορα lay-up τα τελευταία παιχνίδια. Τα δεξιά, αριστερά. Βεβαίως ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε, έχει και αρνητικά στοιχεία. Έτσι, το γεγονός ότι έχασε 13 βολές. Είναι τραγικό το νούμερο. Για επαγγελματική ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, ακριβώς, δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Πρέπει να δούμε πίσω ότι ο Ολυμπιακός γύρισε το παιχνίδι με ένα μπάσκετ, το λέω εγώ, ελσίντ, δηλαδή επικό, ηρωικό κτλ. Άναρχο. Αυτό είναι το στυλ του βέβαια, γι' αυτό παίρνει και μεγάλες νίκες και έχει και κακές ήττες. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βλέπουμε ότι με ένα διαμαντίδι, το ξαναλέω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο νομίζω τον Παναθηναϊκό, ότι ο Διαμαντίδης άρχισε να του σώνει. Ο Διαμαντίδης 34. Ο άνθρωπος πάλι καλά που κάνει και αυτά που κάνει. Και πολύ καλά τα κάνει αυτά που κάνει. Αν και πήγε να βρεθεί ένας άλλος σωτήρας. Χθες να δούμε και την κάρτα του Μαυροκεφαλίδη. Ακριβώς. Το κέρδος του Παναθηναϊκού είναι ο Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος μαζί με τον Μπατίστ, και αυτή είναι η αλλαγή του Αλβέρτη, αν θέλεις, στο rotation. Δηλαδή με ποια έννοια. Ότι δεν είναι rotation, με ποια έννοια. Ότι ο Μπατίστ και ο Μαυροκεφαλίδης πλέον συμμετέχουν στο παιχνίδι με πάρα πολύ σημαντικούς ρόλους. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι το κέρδος του, έμεινε στο ντέρμπι και, όπως είπαν και τα παιδιά, είχε και τον έλεγχο, ίσως ήταν και καλύτερος γενικότερα. Και το κατάφερε αυτό με Διαμαντίδη στο 0, με Λάσμα στο 0. Με τον Νούκιτς να μην είναι καλός. Και με τον Νούκιτς μετά από τα πρώτα δύο lay-up τα οποία έβαλε να είναι εξαφανισμένος. Και παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός ήταν συνέχεια μέσα στο παιχνίδι. Κέρδισε το Μαυροκεφαλή και τον Πατήσει με την έννοια ότι είναι μέλη της ομάδος που παίζουν ρόλο πλέον σημαντικό. Και αυτό είναι το κέρδος το οποίο έχει ο Παναθηναϊκός, και ότι χωρίς το Διαμαντίδη, το Διαμαντίδη δηλαδή χθες εξαφανισμένο, κατάφερε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού για 39 λεπτά. Και επίσης, κάτι σημαντικό, ότι έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει βρει το κουμπί του Σπανούλη. Άσχετα αν ο Σπανούλης το βάλε στο τέλος. Καταφέρνει να τον αποκόπτει και από τη δημιουργία και από το εκτελεστικό κομμάτι. Ναι, αλλά στεκόμαστε πολύ στο Σπανούλη και δεν στεκόμαστε στο Διαμαντίδη. Με την έννοια ότι λέμε για τον Παναθηναϊκό ότι έχει βρει το κουμπί του. Ότι ο Ολυμπιακός βρει το Διαμαντίδη. Για μένα και ο Ολυμπιακός, δηλαδή, ο Μάτζαρης τον δυσκολεύει πάρα πολύ, νομίζω. Για μένα ο Διαμαντίδης πλέον, από τη στιγμή που δεν έχει τα πατήματα, είναι ένας παίκτης δεύτερου ρόλου εκτελεστικά. Σαφώς, βεβαίως, ο Ολυμπιακός τον αποκόπτει ακόμα περισσότερο. Ναι, δεν ήταν ούτε δημιουργικός. Ναι, εννοείται. Σωστό. Απλά ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή, εγώ το έχω πει ξεκάθαρα, είναι μια κλάση πάνω από τη Διαμαντίδη αυτή τη στιγμή, τι θα κάνουμε δηλαδή. 31-32 άλλος 34 άλλος που έκανε άλλα πράγματα, έτσι, γιατί ο Σπανούλης έκανε 1-2 πράγματα στο τέλειο, ο Διαμαντίδης έκανε 5 πράγματα στο 9. Πάντως, ότι η σύγκριση ο Παναθηναϊκός Βασίλη, έτσι όπως το κάνεις και για να, με αφορμή τη σύγκριση που κάνει ο Σωτήρης, ο Παναθηναϊκός γενικά ψάχνεται να δει πώς θα κερδίσει παιχνίδια και χωρίς τον Διαμαντίδη. Δηλαδή, δείχνει ότι έχει εντοπίσει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί συνέχεια πλέον μόνο με τον Διαμαντίδη. Μπορεί την προηγούμενη φορά ήρθε ο Μπράμος με τρομερά ποσοστά, είχε 7 στα 8 τρίποντα, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, ή 8 στα 9. Εχθές ήρθε ο Μαυροκεφαλίδης με 7 στα 7. Γενικά μείωσε, όπως επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έχει μειώσει και πάρα πολύ τις προσπάθειες που κάνει από το τρίποντο. Δηλαδή, χθες είχε 12-13 τρίποντα έκανε ο Παναθηναϊκός συνολικά στο παιχνίδι. Καταρχήν, έχεις δίκιο ότι ψάχνει ο Παναθηναϊκός παίχτες να φέρει από εκεί που δεν το περιμένει ο αντίπαλος και να τους βγάλει στην πρώτη γραμμή. Ο λόγος είναι, κατά τη δική μου γνώμη, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιο πλούσιο ρόστερ σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Έχει πιο ποιοτικούς παίχτες. Έχει περισσότερους παίχτες που μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές, έστω και για μία βραδιά ή για δύο. Άρα λοιπόν, το προπονητικό team του Παναθηναϊκού έχει περισσότερα όπλα στα χέρια του. Ο Ολυμπιακός δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας να αντίσει τον Παπαπέτρου, έναν παίκτη τον οποίο θα μπει μέσα και θα βάλει 15 πόντους στο ντέρμπι. Είναι αδύνατον. Και όμως εχθές έχει παίξει 17 λεπτά. Ο Ντάνστον προσφέρει θεωρητικά, κατά τη δική μου γνώμη, περισσότερα επιθετικά από όσα μπορεί να προσφέρει.
Πόσα παραπάνω, τι μπορεί να κάνει ο Μπαρτζόκας, να βγάλει άσο από το μανίκι, έβγαλε το Μάτζαρι να εκτελεί, να κάνει 11 σούτ, έβγαλε το Σλούκα. Και όταν ο Σπανούλης δεν τραβάει, νομίζω ότι δεν έχει και περιθώρια πάρα πολλά. Ούτε ο Πέτγουε είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει 20 πόντους. Μην ξεχάσουμε δύο σημαντικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς Περπέλογλου και Πρίτης. Γιατί ο Περπέλογλου δεν έπαιξε χθες ουσιαστικά. Ναι. Με αυτούς τους δύο ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά για να ισορροπήσουμε λιγάκι χωρίς το Λάσμε, γιατί και αυτός φάνηκε ότι δεν ήταν. Ναι, δεν είναι σε επίθεση ο Λάσμε. Αλλά σίγουρα πρέπει να δώσουμε ένα point στο νέο προπονητικό staff του Παναθηναϊκού, διότι αξιοποιεί περισσότερους παίκτες. Εκεί δηλαδή που δεν το περιμέναμε κιόλας ότι θα συμβεί, έχει φέρει και το Φώτση στην πρώτη γραμμή, ο οποίος πριν ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε ακριβή ρόλο μες στο παιχνίδι. Τώρα λοιπόν και τον βγάζει και αποσκρίνει να σουτάρει, να αξιοποιήσει τα θετικά του στοιχεία, τα μακριά του χέρια, την αλτικότητά του, αυτά που μπορεί να κάνει καλά δηλαδή ο Φώτσης. Έχει φέρει και έχει δώσει ρόλο συγκεκριμένο και στο Νούκιτς, ο οποίος το πρώτο πεντάμινο ήταν. Εκτός ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό, μετά όποια προβλήματα, και κυρίως έχει βάλει τον Παυροκεφαλίδη μέσα στην εξίσωση. Που είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν υπήρχε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ήταν σαν να μην υπήρχε δηλαδή μέχρι χθες, μέχρι τα προηγούμενα 2-3 παιχνίδια. Τώρα σιγά σιγά παίρνει ένα ρόλο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε στο προπονητικό staff του Παναθηναϊκού, έστω και αν ειδικά όλοι αντιμετωπίσαμε με δυσπιστία. Γιατί προηγούμενα, Σπύρο, μου δινόταν εντύπωση ότι στηριζόμαστε στα μείον του Μαυροκεφαλίδη. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα screen, ότι είναι αργός, ότι δεν μπορεί να αποστάρει. Πλέον η αίσθηση που δίνεται είναι ότι δεν κοιτάζουμε να κρύψουμε τις αδυναμίες του και να προβάλλουμε αυτό για το οποίο τον πήραμε, τα δυνατά του στοιχεία. Όπως είναι να τραβήξει τους ψηλούς έξω, στο να τριπλάρει, να δημιουργήσει συνθήκες και όλα τα σχετικά. Και γι' αυτό είναι κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ο Μαυροκεφαλίδης είναι ένας εξαιρετικός παίκτης όταν δεν τον περιμένει. Δηλαδή δεν υπολόγιζε κανένας τώρα τον Μαυροκεφαλίδη. Οπότε χωρίς άγχος και αυτός, χωρίς και ο Ολυμπιακός να δώσει μεγάλη σημασία στο μαρκάρισμά του, είχε την ευκαιρία και έδωσε πολύτιμες λύσεις. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Αν γίνει σημείο αναφοράς περισσότερο, νομίζω θα προσαρμοστούν και οι άμυνες και θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχει, όταν υπάρχει αυτό το βάρος πάνω του ότι πρέπει να παίξει καλά, δεν το κάνει τόσο εύκολα σε υψηλό επίπεδο. Χθες λοιπόν ήταν ένα παιχνίδι που κανείς δεν τον περίμενε και έκανε εξαιρετική εμφάνιση και έδειξε ότι πρέπει να στηριχθεί περισσότερο ο Παναθηναϊκός πάνω του, χωρίς να είναι ο πρωταγωνιστής σε κάθε παιχνίδι. Δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής σε κάθε παιχνίδι, νομίζω, ο Μαυροκεφαλίδης. Ο Αλβέρτης, να μου πείτε εδώ, να πω, ο Αλβέρτης, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει, αυτή είναι η αίσθηση που αποκομίζω εγώ, είναι ότι είναι ο πρώτος που κατάλαβε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μάθει να παίζει χωρίς το Διαμαντίδη και ότι ο Διαμαντίδης πλέον είναι ένας παίκτης, επειδή έκανε 5 πράγματα, το επαναλαμβάνω, έτσι για να μην παρεξηγούμαστε κιόλας, ο Διαμαντίδης έκανε τα πάντα. Τα έκανε στο 8 με 9 τα πάντα. Ο Σπανούλης κάνει 1-2 πράγματα στο 10. Είναι διαφορετικοί παίκτες για μένα, δεν είναι καθόλου ίδιοι παίκτες. Απλά παίζουν στην ίδια θέση. Ναι, απλά θεωρητικά είναι στην ίδια θέση. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Γι' αυτό και ο Διαμαντίδης αυτό το οποίο έκανε δεν μπορεί βάση να τα κάνει. Δεν μπορεί να έχει τα τελειώματα, ούτε τα split out, ούτε αυτά τα οποία έκανε που ξέραμε. Το κατάλαβε ο Αλβέρτης και προσπαθεί να μάθει τον Παναθηναϊκό όπως το κατάφερε ο Μπαρτζόκας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος, νομίζω, του Ολυμπιακού με τον Μπαρτζόκα, ότι έμαθε να παίζει και χωρίς τον ηγέτη του. Να διευκρινίσουμε όμως κάτι εδώ. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να παίξει ποτέ καλά αν δεν παίζει συνολικά ο Σπανούλης. Εννοώ ότι έμαθε να παίξει. Ναι, όχι, να το διευκρινίσουμε. Ναι, γιατί λέγανε ότι όταν έλειψε ο Σπανούλης, ας πούμε, δεν μπορούσε. Είναι λογικό. Ο Σπανούλης είναι λοιπόν αυτός που τραβάει όλη την άμυνα. Αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει κάποια διαστήματα χωρίς τον Σπανούλη. Δεν μπορεί να παίξει. Άμα τότε δεν θα τους πληρώνει για 2 εκατομμύρια. Ναι, όχι. Συμφωνώ απόλυτα. Προσθέτω αυτό που λες. Γιατί ολόκληρη συζήτηση είναι ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός χωρίς τον Σπανούλη. Ναι, δεν μπορεί σε ολόκληρο μάτι. Όπως συνέβη χθες. Χθες, δηλαδή, μέχρι το τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός κάθε φορά που ήταν ο Σπανούλης στο γήπεδο ήταν χειρότερος και κάθε φορά που έβγαινε ο Σπανούλης. Έχει γίνει και άλλες φορές. Αλλά σε σύνολο. Δηλαδή, όλη τη σεζόν ή μια σειρά top 16 χωρίς τον Σπανούλη, ο Ολυμπιακός δεν προκρινόταν ποτέ. Και αν δεν κάνω λάθος, το μάτς που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού, ο Σπανούλης εκείνο το διάστημα που ο Ολυμπιακός μάζευε τη διαφορά, δηλαδή στο μάτς με την ΤΖΣΚΑ, σε εκείνο το σημείο δεν έπαιζε. Και στους δύο τελικούς ο Σπανούλης δεν έπαιζε. Και στο, με την ΤΖΣΚΑ και με το Ρεάλ. Και με βγήκε στο πρώτο μάτς. Απλά έρχεται μετά, σου βάζει 3 τρίποντα. Μετά τα καθαρίζει αυτό. Ρεάλ, να δούμε ένα βιντεάκι για την επιθανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, αν δεν χάσει σήμερα στο Κάουνας κόντρα στις Αλγύρες.
Η Ρεάλ λοιπόν είναι η πιο πιθανή αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα, εάν κερδίσει σήμερα φυσικά όπως είπαμε με την Ζαλγκίρις. Βασίλη, στα δικά σου μάτια η Ρεάλ δείχνει αχτύπητη κόντρα στον Παναθηναϊκό? Ναι. Εδώ είπατε και να χάσει. Νομίζω ότι και ένα-ένα να είναι πρώτη, στις πρώτες δύο αγώνες. Δεν συμμερίζεσαι δηλαδή καθόλου την άποψη ότι αν μία από τις δύο ελληνικές ομάδες μπορεί να σπάσει το παιχνίδι της Ρεάλ, είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί μπορεί να της καταστρέψει το μάτς και να την οδηγήσει σε ένα τελείως διαφορετικό ρυθμό που η ίδια δεν είναι συνηθισμένη? Για μένα, αν ο Παναθηναϊκός βγάλει έξω τη Ρεάλ, για να μιλήσουμε πολύ απλά και κατανοητά στον κόσμο, θα συνιστά τη μεγαλύτερη έκπληξη που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός την τελευταία δεκαετία. Είναι τόσο απλό. Θεωρώ ότι έχουν μεγάλη διαφορά στην ποιότητα, μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή στον τρόπο που παίζουν και σε σειρά αγώνων έχει αποδειχθεί στο μπάσκετ ότι κερδίζει ο καλύτερος. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη η Ρεάλ. Το ίδιο πάνω κάτω θα έλεγα για τη σειρά της ΤΣΣΚΑ με τον Ολυμπιακό, αλλά από τη μία πλευρά έχουμε τον τραυματισμό του Τεόντοσιτς, που ό,τι και αν λέμε χάρη ένα στεϊσμού ή μη, ότι καμιά φορά είναι καταστροφικός για την ομάδα του, είναι πυρηνικό όπλο αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα και μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι μόνος του ή να δώσει ρυθμό σε μια ομάδα. Απλά στα τελευταία τρία λεπτά, αν προηγήσει, πρέπει να το βγάλει έξω. Είναι απλό. Είναι το μεγάλο γκάλωπ αυτό. Είναι καλό που δεν απέξω, είναι κακό. Πριν πάμε στον Τεόντος, να μείνουμε στη Ρεάλ, ενώ θα βλέπουμε και την κάρτα με τους αριθμούς. Πολλοί έχουν εντύπωση ότι η Ρεάλ είναι μόνο μια ομάδα που κάνει σκορ. Αλλά η Ρεάλ έχει κάνει και παιχνίδια πολύ καλά αμυντικά, Σωτήρη, μέσα στην χρονιά. Και αυτό είναι ένα επιπλέον σύν σε αυτό ίσως που λέει ο Βασίλης νωρίτερα, ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει. Να σου πω την αλήθεια, αρχικά εγώ έβλεπα ότι η Ρεάλ θα έχει πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό. Μελέτησα, επειδή το Βασίλη του έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει, το μελέτησα πιο πολύ το βράδυ χθες το κόνσεπτ που λέμε. Η αλήθεια είναι ότι εντοπίζω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, εκεί πιστεύω ποντάρει στην ανάλυση του, ότι δεν έχει πόδια στην περιφέρεια ο Παναθηναϊκός. Η Ρεάλ έχει τρεχαλατζίδες, Ροντρίγκεθ, Γιούλ, Φερνάντες, που πόδια ο Παναθηναϊκός εκεί, πλην του Ράιτ, τον οποίο θα τον αφήνουν να σουτάρει και δεν θα σουτάρει, δεν έχει. Εκεί έγκυται πραγματικά μια τεράστια απόκληση των δύο ομάδων. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει να παίξει ξυλίκι μπάσκετ που λέμε και να την εγκλωβίσει. Δεν έχει και τον κλασικό σέντερ Ρεάλ, δεν έχει στα δύσκολα, έχει κολλήσει πολλές φορές, αλλά η διαφορά μπορεί να είναι και στα πόδια. Πάντως για μένα έχει τύχει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να κλέψει μάτσα, αλλά μπορεί να χάσει και μάτσα εδώ. Θα τα παλέψει τα παιχνίδια, πιστεύω. Αλλά του λείπει, δηλαδή με ένα διαμαντίδι προδιετίας, θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν στο 50-50 ίσως. Τα εξηγεί πολύ ωραίο ο Σωτήρης. Ναι. Να ακούσουμε και τον Σπύρο, ο οποίος εγώ θα πάω λίγο στο πιο μεταφυσικό. Ναι. Θα πω ότι αν, ας πούμε, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός και ήταν η Λοκομοτίβ, δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση να ξεφύγει από το 3-0 αυτή η σειρά. Υπήρξε είναι και η δήλωση του Προέδρου του Παναθηναϊκού χθες ότι είτε Ρεάλ είναι είτε ΤΣΣΚΑ τον Παναθηναϊκό έχουν να φοβούνται και όχι ο Παναθηναϊκός. Δεν θα το συζητούσαμε αν αυτή τη στιγμή ήταν Ρεάλ Λοκομοτίβ. Αλλά επειδή είναι Ρεάλ Παναθηναϊκός, έχει πάντα ρόλο, παίζει ρόλο η φανέλα και το ειδικό βάρος του Παναθηναϊκού. Η Ρεάλ σίγουρα δεν φοβάται τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα τον υπολογίζει και αυτό νομίζω ότι θα παίξει το ρόλο στο ότι η σειρά δεν θα είναι τόσο απλή για να προκριθεί η Ρεάλ. Σίγουρα είναι το απόλυτο φαβορί, δεν το συζητώ. Θα είναι έκπληξη, όπως τα είπατε και εσείς, διότι θα περάσει, αν περάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά πάντα εγώ βάζω μέσα στο παιχνίδι το ειδικό βάρος και τη φανελία. Θα συμπληρώσω πάντως, επειδή και έχει πει κάτι πολύ σημαντικό ο Σπύρος, σε ό,τι αφορά τη μαχητικότητα που δείχνει ο Παναθηναϊκός, ότι ακόμα και 3-0 για λήξη η σειρά, είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα παλέψει τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν είναι εύκολη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και αν βρει αντίπαλό του που είναι καλύτερος, δεν είναι εύκολο να τον κερδίσεις. Έχει αυτό που λέει τη φανέλα, έχει το ειδικό βάρος, έχει παίχτη προσωπικότητα όπως είναι ο Διαμαντίδης που θα βάλει δύο σουτ και θα ξεκολλήσει την ομάδα του σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός, ότι η Ρεάλ θα φτύσει αίμα για να περάσει τον Παναθηναϊκό. Μεγαλύτερη φανέλα ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ από αυτές τις ομάδες. Και είναι και η ομάδα που κυνηγάει στους τίτλους. Και απλά δεν ξέρω αν συμφωνούν τα παιδιά ότι είναι καλό το γεγονός ότι επειδή τα ρόστερ μας είναι χειρότερα, πιστεύω, ή έχουν αδυναμίες σε σχέση με άλλες εποχές και σε σχέση και με τις δύο αντιπάλους, ίσως είναι καλύτερο ότι είμαστε outsider. Και τα budget είναι διαφορετικά. Ακριβώς. Πάρα τώρα πολύ μικρά budget σε σχέση με το παρελθόν. Τριπλάσια είναι τα budget των αντιπάλων σχεδόν. Έτσι, γι' αυτό τώρα. Η Real έχει κάνει δύο ήττες σε όλη την διοργάνωση. Μία ήταν από την ΤΣΣΚΑ μέσα στη Μόσχα και η άλλη ήταν από την Bayern. Έχει κάτι να μάθει ο Παναθηναϊκός? Έχουν φανεί αδυναμίες εκεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια ή απλά ήταν δύο ήττες που μέσα στο πρόγραμμα θα τις έκανε? Δεν έχει παίξει για μένα η Real πολύ βαρύ πρόγραμμα φέτος. Δεν έχει παίξει πολύ σοβαρά παιχνίδια.
σε συνθήκες πίεσης δεν έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ. Ένα μάτσο έχει παίξει σε συνθήκες πίεσης που το κέρδισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Τελικό. Ναι, στην Ισπανία, λες, ναι, για την Ευρωλίγκα εννοούσα. Ναι, στην Ευρωλίγκα σίγουρα, αλλά ένα μάτσο είναι ενδεικτικό ότι εκεί που ήταν απόλυτο φαβορή, γιατί σε εκείνη την περίοδο νομίζω ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν χάλια η Μπαρσελόνα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ήταν χάλια η Μπαρσελόνα τότε και το κέρδισε το τελευταίο δευτερόλεπτο. Εντάξει, η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα μπάσκετ διαφορετικό από αυτό το οποίο παίζουν οι ελληνικές ομάδες, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Όπως και σε ΣΕΚΑ έχει αλλάξει. Δηλαδή, η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα μπάσκετ πιο πολύ χαρούμενο, αν θέλει το ανοιχτό γήπεδο, θέλει να τρέξει και εκεί δεν ξέρω. Βεβαίως είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στο σκληρό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά επαναλαμβάνω. Μετά από τη μελέτη που έκανα χθες το βράδυ, βλέπω ότι στα πόδια έχει πρόβλημα στην περιφέρεια. Δηλαδή, λείπει του Παναθηναϊκού εκεί ο καλός αμυντικός. Ποιος θα παίξει άμυνα, ο Διαμαντίδης, ο Κάρι, ο Ράι. Και αντίστοιχα όμως θα πρέπει να πούμε ότι το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού είναι μέσα στη ρακέτα. Ακριβώς. Γιατί έχει παιχνίδι. Και ειδικά τώρα με το inside game. Απέναντι σε μια Ρεάλ όπου είναι ο Μίροτιτς, είναι ο Μπουρούσης, είναι ευάλωτα κορμιά στην κόντρα. Και ίσως και ο Μαυροκεφαλούδης εκεί κολλάει πολύ καλά με τον Μίροτιτς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης έβαλε ένα θέμα κορμιά, ψηλούς και τα σχετικά, που νομίζω ότι θα είναι το σημείο συζήτηση για την ΤΖΣΕΚΑ, που είναι ο πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού με βάση όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ας δούμε ένα βιντεάκι για την ΤΖΣΕΚΑ και μπαίνουμε να συζητήσουμε. Είδαμε το βιντεάκι εδώ της ΤΣΣΚΑ. Σπύρο, η ΤΣΣΚΑ έχει δυσάρεστες αναμνήσεις την τελευταία διετία από τον Ολυμπιακό, ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη, η οποία ήταν η πιο οδυνηρή. Αλλά η κουβέντα μας πήγε στα ψηλά κορμιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο αναφοράς της ρωσικής ομάδας. Και το ζητούμενο είναι αν ο Ολυμπιακός μπορεί να ματσάρει τους ψηλούς της ΤΣΣΚΑ ή αν θα χτυπήσει πολύ περισσότερο από την περιφέρεια. Τώρα με τον Ντεόντοβιτς να είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Μόσχα τουλάχιστον. Αυτό δεν επιτρέπει να χτυπήσει από την περιφέρεια το ότι λείπει ο Τεόντοβιτς, γιατί θα είναι σίγουρα καλύτερη αμυντικά η ΤΣΣΚΑ. Όταν έπαιζε ο Τεόντοβιτς δεν υπήρχε στην άμυνα, οπότε εκεί ήταν πιο εύκολο. Αλλάζει πολύ, λίγο, πολύ τα δεδομένα στον τρόπο αντιμετώπισης της ΤΣΣΚΑ αυτή η απουσία του. Γιατί ο Ολυμπιακός ήξερε ότι θα έπαιζε συνέχεια, ας πούμε, πήγαινε ρόλο με τον παίκτη του Μαρκάριο Τεόντοβιτς. Κάτι που λίγο θα δυσκολευτεί να το κάνει βέβαια. Την άλλη, στη δική του άμυνα θα είναι λίγο πιο εύκολο να διαβάσει τους αντιπάλους, γιατί όπως και να το κάνουμε, όσο και να λέμε ότι δεν είναι για τα τελευταία λεπτά, για τα προηγούμενα 37 είναι καταπληκτικός παίκτης ο Τεόντοβιτς, οπότε τον διευκολύνει αυτό στο συνολικό έργο του, αν και εφόσον ο Ολυμπιακός παίξει με την ΤΣΣΚΑ. Σίγουρα είναι σημαντική απουσία, μην το συζητάμε. Απλά πρέπει να διαφοροποιηθεί λίγο η τακτική του Ολυμπιακού σε σχέση με αυτό το πράγμα, την περιφερειακή άμυνα που θα είναι πιο καλή η ΤΣΣΚΑ πλέον χωρίς τον Τεόντος. Σωτήρη, αν θέλουμε να πάμε σε ποσοστά, ο Ολυμπιακός με το μειονέκτημα έδρας μπαίνει σαν outsider στη σειρά. Είμαστε στο 60-40, 70-30 υπέρ των Ρώσων, 50-50 ενδεχομένως, πόσο βλέπεις? Εμένα γενικώς, επειδή οι ελληνικές ομάδες
έχουν τη φανέλα, την εμπειρία, το ειδικό βάρος μεγαλύτερο από τους αντιπάλους τους και επειδή το άγχος θα το έχουν οι αντίπαλοι μας, δεν θεωρώ ότι είμαστε τόσο outsider και οι δύο ομάδες μας. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι έχει περισσότερες πιθανότητες λίγο από τον Παναθηναϊκό, ίσως και περισσότερο, να σπάσει την έδρα και να πάρει την πρόκριση. Το καλό είναι ότι η ΤΣΣΚΑ είναι μια ομάδα η οποία είναι μπερδεμένη φέτος. Έχουμε δει μια ΤΣΣΚΑ η οποία σε άλλα παιχνίδια παίζει μπάσκετ NBA, γιατί το Μεσίνα είναι μπερδεμένος βασικά. Έχει πάρει παίκτες που δεν θα τους έπαιρνε ποτέ υπό άλλες συνθήκες αν δεν είχε πάει στο Λος Άντζελες. Τον Τζάκσον τώρα, τον Πάρκο και αυτούς, αν έλεγες παλιά θα τους πάρει ο Μεσίνα, θα βάζαμε και 10.000 στοίχημα δεν θα τους πάρει ποτέ. Είναι μπερδεμένος ο Μεσίνα, έχει μπερδευτεί η ΤΣΣΚΑ. Σε άλλα μάτς παίζει μπάσκετ, είδαμε να κερδίζει τη Μακάμπη με 100 πόντους, να βάζει στη Ρεάλ, στην Ρεάλ 85 που σου έβαλε. Δηλαδή σε άλλα μάτς παίζει τρομερό μπάσκετ επιθετικό, over μπάσκετ. Ανοιχτό τέμπο, πάει να παίξει σαν τη Ρεάλ, να το πω κατανοητά. Σε άλλα μάτς, επειδή έχει τα κορμιά και αυτά, πηγαίνει στο κομμάτι της άμυνας. Είναι ομάδα η οποία έχει παίχτες με τεράστια προσωπικότητα. Βλέπουμε έχει... πάντως ότι εντός έδρας βελτιώνεται στην Αλλά δεν αμυντικά. Έχει έδρα όμως τρώτη. Αλλά είναι το ζητούμενο ότι ουσιαστικά δεν έχει έδρα. Η... Ναι, και επίσης είναι και μια ομάδα, όπως είπε ο Σπύρος, loser, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάθει δύο καταστροφές από τον Ολυμπιακό και στα δύο μάτς ήταν φαβορή και όταν είχε κερδίσει και δεν το ήξερε. Δεν το ξεργύρωσε, δεν πήρε να βάλει τη μάρκα να την πάει να πάρει τα λεφτά. Νομίζω, ότι γενικά, νομίζω ότι γενικά έτσι κάνει loser. Ναι, γενικά, δηλαδή από το 2002 μέχρι το 2014 έχει το μεγαλύτερο budget κάθε χρόνο και έχει πάρει μόνο δύο. Σωστό, ακριβώς. Αυτό είναι το καλό λοιπόν. Τώρα θα έχει και το άγχος του φαβορί. Μην ξεχνάμε ότι έχει και πίεση τη ΣΕΚΑ για το καλοκαίρι. Θα φύγουν όλοι αν χάσει πάλι. Το θέμα είναι μη φύγει και ο πρόεδρος, γιατί έχει ακούσει για αυτό. Γενικώς, αν φύγουν αρκετοί πάντως και υπάρχει γενικώς και μια γκρίνια, αυτά τα πράγματα ο Ολυμπιακός μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και έχει δείξει, αν δούμε για τα τελευταία δύο χρόνια και με τον Μπαρτζόκα στον πάκο και από πέρυσι, ότι μπορεί να την μπλοκάρει και να τη κλέψει παιχνίδι. Βεβαίως, οι σειρές αυτές είναι τόσο ανοιχτές και περίεργες και δύσκολες, που σημαίνει ότι ακόμα και αν κάνουμε διπλό έξω οι ελληνικές ομάδες, άλλο τόσο μπορεί να χάσουν και μέσα. Έτσι, η ΤΣΣΚΑ είναι ομάδα και μέρας, πιστεύω εγώ. Γιατί είναι μπερδεμένη, δεν έχει σημεία αναφορά, δεν είναι παλιά τη ΕΚΑ ή σκληρή ομάδα 65 πόντων. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να έρθει και μέσα στο σεφ και να σου βάλει 90 πόντους. Βασίλη, την ΤΣΣΚΑ πώς περιμένεις, αν θα την κερδίσει ο Ολυμπιακός είτε εκτός είτε εντός, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Θα την κερδίσει πάλι με το δικό του παιχνίδι, δηλαδή θα την πάει στην άμυνα, θα την κερδίσει επιβάλλοντας δικό του παιχνίδι πιο γρήγορο, πιο επιθετικό μπάσκετ. Πώς φαντάζεσαι? Από την αλήθεια δεν ξέρω. Δεν είμαι στο μυαλό του Μπαρτζόκα για να ξέρω πώς ακριβώς σκοπεύει να χτυπήσει. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο Σπύρος, τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά μετά την απουσία του Τεόντοσιτς. Να πω ένα στατιστικό στοιχείο που ενδεχομένως να μην είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Ο Τεόντοσιτς είναι ο παίκτης ο οποίος όλες οι αντίπαλες ομάδες επιλέγουν να χτυπήσουν. Υπάρχει στατιστική που αποδεικνύει ότι είναι ο παίκτης που έχει δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις ένας εναντίον ενός από οποιονδήποτε άλλον στην Ευρώπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό για το με ποιον τρόπο επιλέγουν να παίξουν. Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός χάνει κάτι κιόλας, ενώ κερδίζει από την απουσία του τόντος στην επίθεση, χάνει κιόλας κάτι, γιατί θα έβρισκε έναν αδύναμο κρίκο. Τώρα σε ό,τι αφορά το στυλ παιχνιδιού, να το πάω ανάποδα. Νομίζω ότι η ΤΣΣΚΑ θα πάει σε πολύ σκληρό παιχνίδι. Πρέπει να βρει ρυθμό από την άμυνά της, αν θέλει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι ότι λόγω των δύο τελευταίων αποτυχιών η ΤΣΣΚΑ θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν δεν μπορούν και με πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, τη μία φορά χάσανε και σε σειρά αγώνων από 20 πόντους διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Τη δεύτερη φορά έχασαν έχοντας τριπλάσιο, τετραπλάσιο μπάτζετ. Εάν χάσουν και με πλεονέκτημα έδρας, νομίζω την επόμενη χρονιά μπορεί να μην κατέβουν κιόλας στην Ευρωλίγκα. Δεν θα υπάρχει λόγος. Ναι. Αυτή θα είναι το αποκορύφωμα στην τριλογία του Ολυμπιακού. Και θα πούνε πόσα θέλει ο Ολυμπιακός, πάρτε 15 εκατομμύρια, φέρετε μας τον Μπαρτζόκα, τον Σπανούλη π.χ. Από την άλλη, μας κερδίζουν συνέχεια. Έτσι, έχει δίκιο ο Σωτήρης. Από την άλλη, νομίζω ότι πράγματι δεν πρέπει να υποτιμάμε τις ελληνικές ομάδες. Την προσπάθεια βέβαια αυτή, το πόσα θέλει ο Ολυμπιακός, την κάνανε για τον Σπανούλη, εν πάση περιπτώσει. Και το Χάινς. Ναι, και άμα και τώρα την πάθουν πάλι, κανονικά πρέπει να έρθουν και να πούνε πάρει ο Ολυμπιακός 15 εκατομμύρια τον μπάτζετ και δώσ' τους μας και τα τελειώνουμε. Το είπανε. Πέρασε τουλάχιστον από το μυαλό τους. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε τις ελληνικές ομάδες. Είναι σίγουρο ότι έχουν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος και η φανελά, αλλά και απ' την άλλη και η αγωνιστική φιλοσοφία. Καμία ομάδα δεν θέλει να τις βρει απέναντί της σε προημιτελική σειρά, ούτε η Ρεάλ που είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, ούτε η ΤΣΣΚΑ που θεωρώ ότι έχει προβάδισμα απέναντι στον Ολυμπιακό, ένα 60-40 ίσως, λόγω και της απουσίας του Τόντοτς που μπορεί ενδεχομένως να μεγάλωνε το προβάδισμα της ΤΣΣΚΑ. Είναι βέβαιο πάντως ότι αυτή η σειρά θα κριθεί στα δύο πρώτα παιχνίδια.
Νομίζω ότι εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και ξαναγυρίζουμε. Κοίταξε, έχουμε καλή ομάδα. Θα παίξουμε pick and roll, alley oop και με σκληρή άμυνα θα σκίσουμε. Άκου τώρα το μυστικό μου που θα τους πάρουμε τα χιτόνια. Έχω εφεύρει σανδάλια με αερόσολα. Την πλάτη μου θα βλέπει ο Μιχαήλ Ιορδάνης. Είσαι καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα μπάσκετ με τους σημαντικότερους αγώνες της Ευρωλίγκα. Με ελκυστικές αποδόσεις αλλά και επιπλέον ειδικά στοιχήματα. Κάνε το παιχνίδι σου στα πρακτορία ΟΠΑΠ. Λοιπόν, ο Βασίλης έπαιρνε τηλέφωνο για να πούνε και στους τελευταίους όσοι τυχόν δεν έχουν συντονιστεί να παρακολουθήσουν την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να δούμε τι είναι κάρτα με τα σημερινά παιχνίδια, τι έχουμε από Ευρωλίγκα. Και το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι νομίζω ότι έχει να κάνει με την Γαλατά, η οποία, Σωτήρη, νομίζω ότι οι Τούρκοι μπορεί να αυτοκτονήσουν στο δικό τους μάτς. Όχι, όχι, όχι. Στοιχηματικά νομίζω ότι, όπως τα έχεις εδώ πέρα, το Μιλάνο θα είναι χαλαρό. Νομίζω όλες οι ομάδες, όπως και η Μακάμπι χθες, όπως και η Μπαρσελόνα, όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν ήδη αντίπαλο και έχουν την ευκαιρία να είναι χαλαρές, χαλαρώνουν. Ακόμα και αν παίζουν κλειδίδες, αυτό που προσπίδες πριν είναι στην άμυνα, δεν πιέζονται, αφήνουν που λέμε το παιχνίδι, το χαίρονται, χαλαρώνουν, το βλέπουν σαν προπόνηση και νομίζω ότι το Μιλάνο δεν θα αντέξει σήμερα. Η Γαλατά και η Ρεάλ θα κερδίσουν εύκολα ή δύσκολα. Δεν τίθεται θέμα, είναι αδιάφοροι αντιπαλοί τους. Στις Αλγίες να πούμε ότι έχει τρίτο καινούργιο προπονητή φέτος, τον Γκράπικας. Έφυγε ο Στομπέργκας, δεν κατάλαβα. Δεν χρειάζεται για τις Αλγίες ούτως ή άλλως να καταλαβαίνεις, το έχει συνήθεια να αναλαμβάνει κατευθείαν. Ναι, έλα, ναι. Και κουράζει τους προπονητές. Δηλαδή έφυγε η μισή ομάδα του, ήρθε ο Στομπέργκας αποκλεισμένος και τον έδιωξε κι αυτόν. Δηλαδή και στο ζούρο. Ωραία, να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή στον Αντώνη τον Γκάζιο, ο οποίος θα μας μεταφέρει κλίμα από Θεσσαλονίκη και Άρη και ΠΑΟΚ. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα μου στο Σωτήρη, τον Βασίλη, τον Σπύρο και τους ακροατές του RTV. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αντώνη, πες μας για Άρη και ΠΑΟΚ τι έχουμε, αν και φαντάζομαι ότι τώρα ενώπιση μεγάλης εβδομάδας και με χωρίς... Δεδομένη τη διακοπή του πρωταθλήματος... Mm-hmm. Οι αγωνιστικοί ρυθμοί έχουν πέσει σαφώς στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Το βάρος, ας το πούμε έτσι, έπεσε περισσότερο στο χθεσινό τελικό που έγινε των εφήβων, όπου βρέθηκαν κιόλας σχεδόν σύσσωμες οι ομάδες, και οι δύο ομάδες και οι εκπρόσωποι του Άρη και του ΠΑΟΚ, των αντρικών ομάδων, όπου έγινε ένα πραγματικά καλό παιχνίδι και αξίζει να το σημειώσουμε, γιατί φάνηκε μέσα από το μάθ αυτό ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν μέλλον. Το θέμα είναι να το αξιοποιήσουν σωστά και να το εκμεταλλευτούν. Έγινε ένα πολύ καλό μάτσο. Ο Άρης τελικά στέφθηκε κυπελούχος, πρωταθλητής, συγγνώμη, Θεσσαλονίκης, κερδίζοντας με 62-56 και θα παίξει στην τελική φάση του Πανελληνίου που θα γίνει στα Τρίκαλα στις 23 με 27 Απριλίου. Η προσοχή, ας το πούμε, των δύο ομάδων έπεσε περισσότερο σε αυτό το μάτς το τελευταίο διήμερο. Από εκεί και πέρα στο μέτωπο των ανδρικών ομάδων δεν υπάρχουν κάποια συνταρακτική είδηση, ας το πούμε έτσι. Και οι δύο συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την τελική ευθεία της κανονικής περίοδου. Ο Μεν ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τέταρτος στην βαθμολογία και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα τερματίσει σε αυτήν τη θέση, θέλει να χρησιμοποιήσει τα δύο τελευταία μάτς με τον Ηλυσιακό και τον Ίκαρο Χαλκίδας ως crash test εν όψη των play-off που θα τον βρουν πιθανώς να αντιμετωπίζει τη Νέα Κηφισιά. Ο Δε Άρης συνεχίζει τη δική του προσπάθεια για την κατάκτηση της έκτης θέσης στην κανονική περίοδο, που θα τον φέρει απέναντι στον Πανιόνιο με μειονέκτημα έδρας, εκεί όπου θα προσπαθήσει να κυνηγήσει και αυτός τις πιθανότητες του για να κάνει μια μικρή υπέρβαση. Και Αντώνη, χωρίς Αθηναίου, αντέδρασε σωστά. Υπάρχει μια αλλαγή στο παιχνίδι του Άρη από την μέρα που έφυγε ο Γιάννης Αθηναίου. Βέβαια, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους, γιατί σίγουρα και οι αντίπαλοι που αντιμετώπισε ο Άρης δεν ήταν του Βεληνικού, άλλων ομάδων με τις οποίες έπαιξε νωρίτερα, όσο ήταν ο 26χρονος Γκάρτ στο ρόστερ. Πάντως, υπάρχει μια αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού του Άρη. Ο Νίκος Γκίκας, που ανέλαβε τα καθήκοντα του βασικού κουμανταδόρου, είναι σίγουρα διαφορετικού στυλ παίκτης. Η μπάλα, μπορούμε να πούμε, μοιράζεται περισσότερο και ο Άρης σε αυτά τα δύο μάτς έδειξε μια αρκετά μεγάλη βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι, το οποίο ήταν πληγή του φέτος. Στην άμυνα ήταν από την αρχή πολύ δυνατή η ομάδα του Μίλαν Μίμιτς.
και νωρίτερα φυσικά του Βαγγέλη Αγγέλου. Στην επίθεση είχε κάποιο πρόβλημα. Έδειξε να, σαν να απελευθερώνεται κάπως. Αυτό βέβαια μένει να φανεί και στα εναπομείναντα δύο μάτια της κανονικής περίοδου και πολύ περισσότερο στα play-off. Ωραία. Αντώνη, θα τα συζητήσουμε και την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα με τη σφήνα που έκανε ο Σωτήρης μας πέταξε εκτός χρόνου και έχουμε αρχίσει εδώ ο Ρίο του σκηνοθέτη. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, Αντώνη, να είσαι καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Σωτήρης είναι πάντοτε ανατρεπτικό. Στο τέλειο, κατάλαβε. Έκανε ερώτηση, μας έβγαλε εκτός χρόνου. Άρα πρέπει να κλείσουμε σπεσμένα. Να ευχαριστήσω τον Σπύρο Καβαγεράτο, τον Σωτήρη τον Γεωργίου και τον Βασίλη τον Παπαθεοδόρου. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα σήμερα, όπως κάνουμε πάντοτε άλλωστε όταν είσαστε εδώ. Αύριο μεσημέρι, τόλις. Αύριο είναι ο Τόλις ο Κοντζιάς στις 2.30 ώρα με Jam Shoot. Να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, επειδή δεν θα έχουμε δυνατότητα να πούμε την άλλη εβδομάδα. Εμείς θα κάνουμε εκπομπή τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, 6.30 ώρα. Να είσαστε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι. Ένα καλό βράδυ από εμένα. Έχουμε καλή ομάδα. Θα παίξουμε pick and roll, alley-oop και με σκληρή άμυνα θα σκίσουμε. Άκου τώρα το μυστικό μου που θα τους πάρουμε τα χιτόνια. Έχω εφεύρει σανδάλια με αερόσολα. Την πλάτη μου θα βλέπει ο Μιχαήλ Ιορδάνης. Είσαι καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα μπάσκετ με τους σημαντικότερους αγώνες της Ευρωλίγκα. Με ελκυστικές αποδόσεις αλλά και επιπλέον ειδικά στοιχήματα. Κάνε το παιχνίδι σου στα πρακτορία ΟΠΑΠ.